κάνουμε μελαγχολικούς πολίτες. Ενώ όταν δώσουμε χρήμα, θα κινηθεί η αγορά, θα κινηθεί η αγροτική οικονομία, θα κινηθεί η επαρχία, θα κινηθεί τα μαγαζιά της Πάτης, θα κινηθεί ο εμπορικός σύλλογος, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ιδιώτες. Δηλαδή θα υπάρξει μια διαφορετική αλλαγή. Εμείς αυτή την άλλη θέλουμε να φέρουμε την επόμενη χρονιά. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί που θα τα λύσουμε τα προβλήματα. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις που θα αλλάξουν το κλίμα. Αυτό που πιάνουμε στον αέρα, αυτή τη χαίρετε τη μελαγχολία, αυτού του φόβου, αυτού του, του φόβου του αύριο, τι θα μου τύχει αύριο. Εμείς θέλουμε να το πούμε ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα διαχειριστούμε με διαφάνεια το δημόσιο χρήμα και δεν θα προχωρήσουμε παραπέρα. Και ότι θα προσπαθήσουμε να σου δώσουμε τη σιγουριά που είχες τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου, θα πάρεις το μισθό σου, θα πάρεις το δώρο του Χριστουγέννου και του Πάσχα και του καλοκαιριού για να πας διακοπές, και ότι να μας εμπιστευθείς, διότι εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα πράγματα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι θα τα διαχειριστούμε καλύτερα. Γι' αυτό ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Σε άλλη εκπομπή είχατε πει έχετε αποφασίσει να τα διαχειριστείτε καλύτερα. Δηλαδή υπάρχει αποφασιστικότητα, ναι, θέλω να πω. Ναι, υπάρχει. Να σας πω κάτι. Υπάρχει το ρίσκο να αποτύχουμε. Δεν έχουμε όμως τα περιθώρια. Δεν υπάρχει περιθώρια. Όχι, καταλάβατε. Δεν έχετε δικαίωμα. Ναι, αλλά όμως υπάρχει περίπτωση να αποτύχουμε. Ναι. Ξέρετε, εκεί αστάζονται οι παραγόντες. Εγώ αλλά πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου αυτό που έχει υποσχεθεί θα το κάνει. Δηλαδή, οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια είχαν μείωση του εισοδήματος τους, είχαν πτώση του επίπεδου της ζωής τους, είχαν πτώση της ποιότητας ζωής τους, της εκπαίδευσης και της κουλτούρας τους. Δηλαδή είχαν μια έκπτωση σε όλα αυτά. Πιστεύω ότι αυτά θα τα στηρίξουμε. Και μέσα από αυτά πιστεύω ότι θα αλλάξουμε την ψυχολογία του Έλληνα πολίτη και θα έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση στην καθημερινότητά του και μια ελπίδα για το μέλλον. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε τώρα με παιδιά με τα stage. Και εγώ άκουσα και θα απαντήσω τώρα μόνος μου αυτήν. Ναι. Εσείς τα στέλνετε, θα τα κρατήσετε. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Παλιότερα, εγώ είχα πει όχι, και έχω έναν πολύτιμο συνεργάτη μου, από στέλνετε τον είχα πάρει και τον έχω ακόμα. Αλλά δεν πάει. Προσέξτε, τα stage είναι για μια, για να αποκτήσει κανείς εμπειρία. Ναι. Εντάξει, βρέθηκε μια φτηνή εργασία, φτηνά εργατικά χέρια. Από εκεί πέρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε άρδιν την αντιμετώπιση μας στους νέους. Οι νέοι έχουν άλλες ανάγκες, ναι, ναι. Πρέπει να τις έχουμε ασφαλίσει, να είναι σίγουροι για αυτό που κάνουν, διότι εννοείται ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να προγραμματίσουν το μέλλον τους. Να σας ρωτήσω κάτι. Μου έχει δημιουργηθεί ένα ερώτημα. Γιατί εσείς οι πολιτικοί μας έχετε μάθει, όχι εσείς κανονικά, γενικά, απρόσωπα μιλάω, να τα σκεφτόμαστε αυτά. Μέχρι σήμερα εγώ ξέρω έναν Λεωνίδα Γρηγοράκο, ο οποίος πραγματικά δεν χάνει ευκαιρία να βοηθήσει παντιοτρόπως τους λάκωνες πολίτες, χωρίς να ρωτάει ποιο κόμμα ψηφίζουν ή ποιο δεν ψηφίζουν κλπ. Έχετε προσφέρει και έχετε δείξει έναν Γρηγοράκο. Είναι πιο έρημος τώρα, κύριε Φίλιππ. Τώρα είναι πιο έρημος. Θα αλλάξει ο Γρηγοράκος. Προς το καλύτερο είναι, προς το χειρότερο όχι. Τώρα δεν υπάρχουν περιθώρια. Δεν καταλάβατε δηλαδή. Πέστε ότι να πω τώρα. Βγήκατε βουλευτής και βγήκε και το Πασόκ σαν κυβέρνηση. Ανέλαβε την κυβέρνηση. Θα αλλάξει ξέρω ο Γρηγοράκος. Ότι τη Δευτέρα το πρωί θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για μένα. Την αλλάξει. Τι εννοείται. Την αλλάξει. Θα υπομισθώ περισσότερες ευθύνες από ό,τι έχω τώρα. Διότι μέσα από, αν το Πασόκ πάρει την κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε, ο πολίτης θα έχει περισσότερες απαιτήσεις από μένα. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τη στάση μου απέναντι στους πολίτες. Ό,τι μπορώ θα κάνω. Αυτό είναι δεδομένο. Και να σας πω, κύριε Φελούρη, μια και μου δίνετε ευκαιρία, και να μην βγω βουλευτής Δευτέρα πρωί. Εγώ δεν θα αλλάξω. Θα είμαι ο Λεωνίδας, ο Γρηγοράκος, που όταν ένας λάκωνας μου ζητήσει τη βοήθειά μου, δεν έχει. Αυτό είναι. Και όταν αποφασίσω να φύγω από την πολιτική, γιατί θα γίνει και αυτό μια μέρα. Ναι, καλά. Λογικό είναι. Αρκεί να έχω τις δυνάμεις και να έχω αυτή έτσι, την. Ξέρετε. Την επιρροή. Όχι μόνο ότι, όχι. Είναι ένα ψυχικό συνέστημα, έτσι. Αυτή την έφεση της φοράς. Ναι. Εντάξει, πιστεύω δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ εμού και των λακώνων φίλων μου, των συμπατριωτών μου,
των ανθρώπων που ζω, της οικογένειας μου, των ανθρώπων που έχω μεγαλώσει μαζί. Έχω τους δάκονες τώρα, είναι τώρα 15 χρόνια. Έχετε τους γονείς σας εδώ. Εδώ, ναι, 15 δεν χρόνια. Είναι απίστευτη. Ξέρετε, είμαι 15 χρόνια ασχολούμαι με την πολιτική Λακωνία. Από το 1996, όταν κατέβηκα την πρώτη φορά και δεν βγήκα. Μπράβο, ναι. Ναι. Όλα αυτά τον καιρό προσπαθώ να βελτιώνομαι και σαν άνθρωπος, ξέρετε. Και να καταλαβαίνω πολύ περισσότερο τους ανθρώπους. Και έχω σκεφτεί ότι κάποια στιγμή θα φύγω από την πολιτική. Σας πληροφορώ λοιπόν, κύριε Βελούρη, ότι ούτε υποκρισία είναι αυτό, ούτε υποκριτικά το λέω. Θα ήθελα να διατηρώ την ανθρώπινη σχέση που έχω σήμερα με όλους τους Λάκωνες και θα ήθελα να με αντιμετωπίζουν όπως ήταν ο Λεωνίδας, ξέρω εγώ, που μπορούσε να πάρουν το οποιαδήποτε ώρα την ημέρα του το τηλέφωνο για να σε εκπαιδεύσουν. Και τη νύχτα. Και αυτό θα το ήθελα, γιατί θα ήταν κάτι που θα μου δίνει, ξέρετε, πολύ ζωή και πολύ ενδιαφέρον για τη ζωή. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή, και να μην βγω βουλευτής, εγώ θα συνεχίσω να είμαι δίπλα στους φίλους μου, στους ανθρώπους μου, στους πατριώτες μου. Γιατί έτσι. Κοιτάξτε, να σου πω τώρα, είναι πολύ αγάπη να αλλάξω κιόλας. Ναι, αυτό είναι σωστό. Και θέλω να πιστεύω ότι το να μην βγείτε βουλευτής είναι εντάξει. Θα σας πω. Είναι μια ηθική ικανοποίηση. Εντάξει, γιατί οι εκλογές είναι εκλογές. Εγώ ξέρω. Εγώ δεν το λέω. Δεν το λέω, ξέρετε ότι μιλάει με σιγουριά γρήγορα και αυτό το λέει. Εγώ προσέξτε, αυτά. Δεν τα λέω έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω. Ναι. Το βουλευτιλίκι δηλαδή, δεν μου αλλάζει χαρακτήρα. Μήπως πέστε ότι ο Παπανδρέου σας χρησιμοποιήσει για κάποιο πόστο, κάτι τέτοιο, αν είμαι από τους ανθρώπους που με εμπιστευτεί ο Γιώργος Παπανδρέου, πιστεύω ότι θα έχω περισσότερες δυνατότητες να βοηθήσω τους Λάκωνες πολίτες. Αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ. Αυτό. Αυτό είναι. Ναι. Τι άλλο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Να κάνουμε και δύο πράγματα στη Λακωνία παραπέρα από αυτά που έχουν κάνει οι άλλοι σήμερα. Να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι για τη Λακωνία. Ακριβώς. Και τη Λακωνία μας να μου το επιτρέψει να βάλουμε μας. Μας. Έτσι. Αυτό λοιπόν, είναι. Το έχετε. Να κάνουμε ένα καλό λοιπόν τέτοιο. Αυτό που υποσχέθηκε το τρένο, που το περάσαμε στο πρόγραμμά μας, το υποσχέθηκε η Τρίπολη, ο κ. Παπανδρέου. Να κάνουμε ένα καλό νοσοκομείο προσβάσιμο. Σύγχρονο νοσοκομείο, να είναι δίπλα στο μεγάλο οδικό άξονα του Λεύθερου Σπάρτης πια, για να μπορεί να έχει μια προσβασιμότητα όχι μόνο από το τοπίο στοιχείο, αλλά και από αυτούς τους επισκέπτες που ταυτούν, για να ξέρουν ότι υπάρχει πάντα επάνω σε ένα μεγάλο εθνικό οδικό άξονα το νοσοκομείο. Τρία πράγματα που θα φτιάξουν την ποιότητα ζωής των Λακώνων πολιτών και που θα προσθέσουν ασφάλεια όχι μόνο στους ντόπιους, αλλά και στους επισκέπτες που ταυτούν και θα αισθάνονται ότι είναι ασφαλείς σε ένα πολύ φιλόξενο μέρος όπως είναι η Λακωνία. Και η οποία εδώ που τα λέμε είναι πρικισμένη με πάρα πολλά πράγματα. Να σας πω, από την πλευρά των επενδύσεων μπορούμε να φτιάξουμε και ένα ή δύο εργοστάσια που έχουμε ήδη. Για τα αγροτικά. Για τα αγροτικά, τυποποίηση, ξέρετε, και τα προϊόντα. Μια καλύτερη οργάνωση. Μια καλύτερη οργάνωση, ναι. Και να δούμε και πώς θα κάνουμε, δηλαδή, αν το αγροτικό μας ζήτημα το διαχειριστούμε σε εθνικό επίπεδο πια, διαφορετικά ή όχι. Εκεί είναι άλλα θέματα. Yeah. Αλλά και εκεί όμως θα συζητήσουμε. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε για τη Λακωνία δύο πράγματα. Ότι υπάρχει ένα μείζον θέμα με τα αγροτικά της προϊόντα και υπάρχει ένα μείζον θέμα με τον πολιτισμό της. Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Και επειδή λοιπόν αυτά τα δύο είναι οι κινητήριες δυνάμεις του νομού Λακωνίας, δηλαδή από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, διότι είναι οι πυλώνες που πρέπει προσεχώς να στηριχτούμε για να αναπτύξουμε τη Λακωνία. Η Λακωνία έχει τρία σημαντικά πράγματα. Έχει πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Βέβαια. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και κλίμα. Και κλίμα, μικροκλίμα καταπληκτικό. Μικροκλίμα καταπληκτικό. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, την οποία και αυτή τη χρειαζόμαστε. Έτσι. Και έχει καταπληκτικά προϊόντα. Έτσι. Λοιπόν, την ιστορία της, δηλαδή τον πολιτισμό της, το περιβάλλον της και τα προϊόντα της, είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει να αναδείξουμε τα επόμενα χρόνια. Εγώ είμαι υποχρεωμένος, γιατί αυτές τις ημέρες, χωρίς να το περιμένατε ότι θα έχουμε εκλογές, ξέρω πολύ καλά ότι είχατε κλείσει και την αίθουσα. Μεγάλη τιμή της παλιάς Βουλής. Της παλιάς Βουλής. Ήταν ένα όνειρο στην για Αθήνα. Να παρουσιάσει κανείς τα βιβλία της παλιάς Βουλής. Και οι εκδόσεις Πασχαλίδη, οι οποίες ήταν συνεπέστατοι στην παράδοση του βιβλίου κλπ. Σας μιλώ ειλικρινά, εντυπωσιάστηκα με τον κόσμο που είχατε. Είχε προστρέξει για να ακούσει την. Τους ευχαριστώ όλους. Ήταν οι φίλοι μου από όλους τους χώρους, από όλα τα κόμματα.
Ναι. Και είχα την τύχη